Γεια και χαρά φίλοι μου, άλλο ένα έργο που θα ζωγραφίσουμε παρέα, λέγεται το κόκκινο φεγγαράκι, ένα πινελάκι μισή σίτζας και όπως το βλέπω έχει και λιτότητα αυτό το πινέλο. Θα σας πω και για την προεργασία που έχω κάνει, με ένα διαβήτη έχω κάνει ένα στρογγυλό και ξεκινώ την περιμετρική του κύκλου απ' έξω με μαύρο χρώμα να το γεμίσω όλο. Είναι ένα κομμάτι ξύλο επενδυμένο με αυτό το σκληρό πανί που βάζουμε το κάμποτο και το περνάω 2-3 χέρια πλαστικό χρώμα, ακριλικό πλαστικό, αυτό το οικονομικό άσπρο και λίγο κόκκινο για να γίνει ροζ. Περνάω την περιμετρική γύρω γύρω έτσι μαύρο και γεμίζω το κάτω μέρος του πίνακά μου όλο μαύρο έτσι. Είναι άλλο ένα έργο που έχω ζηλέψει, δεν θα το κάνω και ακριβώς ίδιο. Έχω σκεφτεί να το κάνω ένα όμορφο φεγγαράκι με πρόσωπο. Εδώ δείχνω ένα μικρό πινέλο που θα το αλείψω με λινέλαιο και γλιστράει το πινέλο και μπορούμε να σμίξουμε τα χρώματα. Τα χρώματά μας είναι το κόκκινο, το βυσσινί και το άσπρο. Βέβαια από αυτά τα χρώματα έχουμε πάρα πολλές αποχρώσεις. Σε αυτό το σημείο παίρνω το βυσσινί και κάνω την εσωτερική περιμετρική του φεγγαριού θα έλεγα. Βέβαια δεν θα μείνει έτσι, θα το απλώσω. Να, ήδη το απλώνω τώρα αυτό βλέπετε, με το πινέλο το απλώνω. Πάντοτε σας λέω ότι βλέπετε πολλά πινέλα γιατί βάζω το ένα βίντεο μέσα στο άλλο. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε ένα τέταρτο να ζωγραφίσει ένα έργο. Και με αυτό το πινέλο σβήνω τυχόν πινελιές που μπορεί να υπάρχουν. Είναι πολύ μαλακή η τρίχα του και καθαρό. Ξεκινώ λοιπόν να δώσω και μια προσωπικότητα, να κάνω ένα προσωπάκι στο φεγγάρι. Να γίνει ανθρώπινο θα έλεγα. Επίσης θέλω να πω για τα παιδάκια που μπαίνουν στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπουν αυτά τα βίντεο ζωγραφικής και μαθαίνουν, αλλά και δεν μπαίνουν σε κάποια άλλα site που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και τελευταία έχουμε ακούσει τόσα πολλά. Επανέρχομαι λοιπόν, του κάνω δύο ματάκια έτσι, δεν θέλω να είναι πολύ όμορφα. Πιο πολύ επιδιώκω τη χαρά. Θα μπώνω λιγάκι, σβήνω τα χρώματα και έτσι γίνεται, παίρνει όψη, να και χυλάκια. Παίρνει μια προσωπικότητα. Τα χρώματα όπως είπαμε είναι το κόκκινο, το πιο σκούρο το βυσσινί και το άσπρο. Αυτά τα τρία χρωματάκια, πανεύκολο. Εδώ θα πω ότι στην αρχή χρησιμοποίησα αυτό το ξύλο, το επένδυσα με το κάμποτο όπως είπα. Το πέρασα 2-3 χέρια ροζ πλαστικό και αυτά τα χρώματα που χρησιμοποιώ τώρα είναι λάδια για να σμίγουν μεταξύ τους και παίρνει το έργο μας πάρα πολλές αποχρώσεις. Βλέπω ότι το φεγγάρι μας έχει πάρει πρόσωπο έτσι χαρούμενο και μπαίνουμε σε μια άλλη φάση τώρα που θα γίνει έτσι κάτι που έχω σκεφτεί πολύ όμορφο. Έχω πάρει ένα μικρό πινελάκι, 1/4 της σίτζας και ξεκινώ. Θέλω να κάνω ένα δεντράκι. Ένα δεντράκι που να αρχίζει από κάτω και να φτάνει στο φεγγαράκι. Το άσπρο και το κόκκινο μας κάνει το βυσσινί έτσι ανοιχτό βυσσινί και από δεξιά έτσι λίγο σκούρο να είναι και από την αριστερή όπως βλέπουμε βάζω το φως έτσι να διακρίνεται. Το ροζάκι θα έλεγα, δεν είναι τελείως άσπρο. Πάντοτε ξέρουμε ότι στο σκοτάδι το φως δείχνει, όπως και στο φως στο σκοτάδι. Αυτές οι αντιθέσεις είναι σημεία αναφοράς για τη ζωγραφική μας και γι' αυτό εγώ βάζω από την αριστερή μεριά λίγο φως περισσότερο και συνεχίζω, κάνω κλαδάκια, ανεβαίνω. Ανεβαίνω προς τα πάνω και όσο ανεβαίνω γίνονται και πιο ψηλά. Όσο πιο χαμηλά γίνονται πιο χοντρά τα κλαδιά μας. Και λίγο γη εδώ, λίγο γη. Να και το γραμμικό μας πινέλο που κάνουμε τα ψηλά κλαδάκια.
τις μύτες θα έλεγα, που διπλώνουν δύο και τρία μαζί κλαδάκια, αλλά ψηλά. Βλέπετε που το ακουμπάω το πινελάκι. Γίνεται σαν να έχει φιλαράκι, έτσι. Αν ακουμπήσετε ένα πινελάκι, όπως είναι οβάλ το πινελά, οι τρίχες του πινέλου, σχηματίζεται σαν να έχει κάποιο φιλαράκι. Ίσα-ίσα μόνο που το ακουμπάτε. Το άλλο μου χέρι, μάλλον το ίδιο μου χέρι, αλλά ζωγραφίζει το φως. Βλέπετε να εδώ με τη σπατουλίτσα τώρα έχω πάρει και κάνω οβάλ τους κορμούς έτσι να φανούν λιγάκι. Το δείχνω πιο κοντά. Ανοιχτός ο χρωματισμός φαίνεται στο μαύρο. Αυτό που έλεγα. Λίγο άσπρο, λίγο κόκκινο, γίνεται ροζ και γίνεται το φως του δέντρου μας, θα έλεγα. Βλέπετε πως ακουμπάω τη σπατουλίτσα σιγά σιγά και με οβάλ κίνηση φωτίζουμε το δέντρο και το δείχνουμε και τρισδιάστατο, το δείχνουμε δηλαδή γύρω γύρω. Εδώ θα πω ότι η μουσική επένδυση είναι δική μου από ένα τραγούδι Μέλι με δηλητήριο. Έχει γράψει στίχους η μεγάλη Ειρήνη Ανδρέου, τραγουδάει η Στέλλα Στελιανού, τους τα αφιερώνω. Επανέρχομαι στο έργο μου, η υπογραφή μου είναι εδώ. Κάθε φορά που τελειώνει ένα έργο και μπορώ και σας το μεταδίδω, είμαι υπερήφανος που μπορώ να προσφέρω έστω αυτό το μικρό λιθαράκι τέχνης και πολιτισμού. Το δείχνω και λιγάκι πιο κοντά να το δείτε. Το φέρνω με την κάμερα λίγο πιο κοντά. Μην φανταστείτε, αυτή η κάμερα είναι από τις πολύ οικονομικές. Ίσως δεν δείχνει την πραγματικότητα των χρωμάτων, θα έλεγα. Εδώ σας δείχνω και ένα άλλο έργο μου που τώρα θα εκτεθεί στην Πινακοθήκη Πειραιώς με την τεχνόσφαιρα που είμαι μέλος και θα ήθελα να σας δω και από κοντά. Γεια σας, την αγάπη μου.